Τώρα, στη δεύτερη συζήτησή μας, καλησπέριζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλησπέρα, κύριε Στεφανάδη. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μας. Κύριε Στεφανάδη, επειδή εκλέγεστε σε αυτό που είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια να ονομάζουμε προσφυγονίσια, και άκουγα προχθές και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το εξαφανίσατε ως κυβέρνηση το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν μετράει το ότι έχουμε ουσιαστικά μέχρι πριν 1,5 μήνα σχεδόν μηδενικές ροές. Δεν είναι λίγο δηλαδή σαν να συγκρίνουμε μίλια με μήλα με πορτοκάλια? Όχι ακριβώς, κύριε Μελικόνη. Οι μηδενικές ροές προκύπτουν από την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Μην πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή η πολιτική, το να φυλάμε τα σύνορα με τρόπο υπαστώσει αποφασιστικό, χωρίς βέβαια να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή, αυτό έφερε αυτό το αποτέλεσμα να έχουμε μηδενικές ροές. Δεν έγινε ως εκ θαύματος. Η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης είχε άλλη προοπτική. Μισό λεπτό. Δηλαδή από τα απέναντι παράλια ξεκινάνε οι ίδιοι, ενώ σε αριθμό οι ίδιοι, που ξεκινούσαν το 16, το 17 και το 18. Ενδεχομένως πάντως ένας μεγάλος αριθμός. Μιλάμε για 20, 30, 50 πλοιάρια να αποθούνται πέρα της συνοριακής γραμμής και προς την γειτονική χώρα. Όμως αυτό το αποθούνται, ειδικά όταν μιλάμε για βαθιά, για τα βαθιά νερά του Αιγαίου, συνάδει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Θέλω να πω, κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα αρμόδια όργανα, συζητείτε αυτό που εσείς λέτε πολιτική πυγμή στο προσφυγικό. Έχει αποπεμφθεί ο επικεφαλής της Frontex με την κατηγορία ότι έκανε τα στραβά μάτια όταν λιμενικοί έσπροχναν και έκαναν pushback σε βάρκες με πρόσφυγες και μετανάστες, και στην απολογία του εντός εισαγωγικών το έχει παραδεχτεί, λέγοντας ότι η εντολή του ήταν να φυλάνε τα σύνορα και όχι να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπα και στην αρχή, το να προστατεύεις τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι όρος προϋπόθεση για παράβατη. Αλίμονο. Αλλά ξέρετε, κύριε Μελικόνη, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν υπάρχουν θύματα. Δηλαδή, αν υπήρχε απόθεση βίαιη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η ανθρώπινη ζωή, ενδεχομένως θα είχαμε δυστυχώς και θύματα. Δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, στη βαθιά θάλασσα, όπως είπατε. Απλώς φυλάσσονται τα σύνορα. Ναι. Τώρα βέβαια το δεν υπάρχουν, και στον Εύρο έχουν καταγραφεί θύματα. Τέλος πάντων, ελπίζω απλώς να μην τα έχουμε μάθει ποτέ, κύριε Στεφανάδη. Αυτό είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να αποδειχθεί για να την ισχυριστούμε. Ναι, ότι ναι, υπάρχουν θύματα τα οποία αποκρύπτονται. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τον πολιτικό σεισμό που έχει προκληθεί σήμερα αναφορικά με τις καταγγελίες για την αλλίωση του εγγράφου του FBI για την Οβάρτης, άκουγα σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έλεγε ότι τώρα που φτάνει στην τελική ευθεία η δικαστική διαδικασία για τους σκευωρούς, προσπαθούν να θολώσουν το τοπίο. Και θέλω να σας ρωτήσω, εδώ έχουμε μία καραμπινάτη ιστορία. Έχουμε ονόματα πρώην υπουργών, πολιτικών στελεχών κλπ. Που έχουν απαλληφθεί από ένα έγγραφο. Αυτό είναι, προσπαθεί κάποιος να θολώσει τα νερά με αυτό? Δεν έχετε εσείς απορία πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ξέρετε, εγώ διάβασα την απάντηση, τη μακροσκελή και την πιστική κατ' εμέ του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι. Καταρχήν, αυτά τα γεγονότα και η ονοματολογία των προσώπων που αναφέρονται έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μελικόνη, η δικαιοσύνη νομίζω σύντομα θα επιληθεί του θέματος. Δηλαδή να διερευνήσει, να εκλατήσει αν πράγματι υπήρχε κάποια κάποια αλλαγή, κάποια απάλληψη ονομάτων. Νομίζω θα κάνουμε λίγο υπομονή και θα δούμε. Ως τότε όμως δεν γίνεται να μιλάμε τίποτα. Θέλω να πω, για παράδειγμα, αποκαλύπτεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε, όταν έγινε αυτή η μετάφραση, και την ευθύνη για την εποπτεία της μεταφραστικής υπηρεσίας και την πολιτική ευθύνη. Είναι δυνατόν να μην έχει διαταχθεί μια ΕΔΕ πώς έγινε αυτό το πράγμα? Νομίζω τώρα θα υπάρξει παρέμβαση δικαστική εις βάθος για να φανεί τι έγινε. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι αυτά τα ονόματα είχαν αναφερθεί στην αρχική δικογραφία όταν η Επιτροπή συνεδρίαζε στη Βουλή και αποκατεθεί. Αυτό λέει η πλευρά της κυβέρνησης.
Εντάξει, περιμένουμε τη δικαστική απόφαση. Απλώς ξέρετε ότι στο δικαστήριο αυτά τα οποία διαβάζουν μετά οι δικαστές είναι τα επισήμως μεταφρασμένα έγγραφα. Δεν είναι τα πρώτα, τα αγγλικά, αυτά που ήταν στην αρχή της δικογραφίας. Έτσι δεν είναι. Έχετε δίκιο, αλλά όταν υπάρξει η παρέμβαση που θα υπάρξει τώρα από ό,τι διάβαζα, φαντάζομαι ότι θα διερευνήσει και αυτή τη διαδικασία. Μήπως υπήρξε κάποια παρέμβαση αλλοιώνοντας ή απαλήφοντας ο νόμος. Άρα μέχρι τα τώρα κάποιο είδους πολιτικές ευθύνες εσείς δεν βλέπετε? Θα ήταν λίγο έτσι επιπόλαιο από μένα για να καταλογίσω ευθύνες προτού έχουμε μια δικαστική απόφαση επιστική επασυντώση που πιστεύω ότι θα είναι. Ναι. Κύριε Στεφανάδη, σε σχέση με την οικονομία, βλέπετε και φαντάζομαι το ακούτε και από τους ψηφοφόρους σας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι ο πόλεμος που γίνεται στα πρατήρια βενζίνης. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν πρέπει να γίνουν με ευθύ τρόπο, κατά τη γνώμη σας, παρεμβάσεις για να πέσει η τιμή στην αντλία? Φτάνουν αυτά τα fuel pass που είναι με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και αφορούν λίγους μόνο? Πρέπει να δεχθούμε ότι ζούμε σε μια ρευστή κατάσταση. Ενδεχομένως το πετρέλαιο, κύριε Μελιγκόνη, το βαρέλι να φτάσει στα 200 δολάρια. Ναι. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ενδείξεις, όχι ενδείξεις, απτά γεγονότα ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Μα θέλετε με το αυτό που είπατε, το fuel pass, ή με άλλα μέτρα που θα έρθουν? Νομίζω ότι παρακολουθεί με υπευθυνότητα η κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Συμφωνώ μαζί σας για τους πολίτες, για την κίνηση, βασικά για την κοινωνία, αυτές οι τιμές των καυσίμων. Πιστεύω ότι θα γίνουν παρεμβάσεις πιο αποτελεσματικές εφόσον συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Απλώς επειδή παραμένει η ίδια άρνηση από την αρχή που συζητάμε αυτή την ιστορία σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που θα ήταν μια πραγματικά δραστική παρέμβαση, αναρωτιέται κανείς πόσο πρέπει να φτάσει η βενζίνη για να αλλάξει η κυβέρνηση γραμμή. Πρέπει να πληρώνουμε 3 ευρώ το λίτρο? Αυτό που λέτε, κύριε Μελιγκόνη, θα ήταν ο απλός τρόπος να απαλληφθεί ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να μειωθεί πρόσχερα ενδεχομένως 3, 4, 5 λεπτά το λίτρο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει μια υπεύθυνη κυβέρνηση, όπως εκτιμώ ότι είναι η παρούσα, να βρει τον χώρο, τον δημόσιο οικονομικό, που θα μπορέσει να πάρει αυτά τα έσοδα, δηλαδή να καλύψει αυτά τα έξοδα που θα προκύψουν, τις απώλειες που θα προκύψουν. Ο εύκολος τρόπος θα ήταν, δηλαδή πρέπει και οι πολίτες να σκεφτούν γιατί να μην το κάνει. Θέλει να τιμωρεί τους πολίτες? Εκτός αν πει κάποιος αυτά τα ακραία ότι θέλει να ευνοήσει το ενδεχομένως τους εισαγωγής πετρελαίου, δεν ξέρω. Αλλά αυτά είναι βαστόση φτηνός λαϊκισμός, κατά την άποψή μου. Όταν όμως ο κύριος Κέρτσος λέει ότι για όλο το χρόνο αυτό θα μας κόστιζε 3,7 δις και μόνο τα υπερέσοδα του δημοσίου από τις υψηλές τιμές το πρώτο τετράμινο είναι 1,7 δις, δηλαδή παραπάνω από το μισό από όσο θα χρειαζόμασταν για όλο το χρόνο, όντως είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου και όχι πολιτικών προτεραιοτήτων, πιστεύετε? Φαίνεται ότι αυτό εκτιμούν τα αρμόδια υπουργεία και ενδεχομένως να βλέπουν μπροστά πιο δυσίωνο μέλλον και να κρατάνε ενδεχομένως δράσεις οι οποίες θα έρθουν στο άμεσο μέλλον εάν προκύψει η ανάγκη αυτή. Αυτό λέω. Μάλιστα. Κύριε Στεφανάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συζήτηση. Και εγώ, κύριε Μελιγκόνη, καλό βράδυ. Και σε εσάς, καλό ευχαριστώ. Βράδυ.